Είδα έναν άνθρωπο να νηστεύει. Άλλο να προσεύχεται και άλλο να μην κάνει το θέλημά του. Ο τελευταίος είναι ανώτερος. Όλα αυτά τα βλέπει ο Θεός. Ταπείνωση είναι να ακρώσουμε το θέλημά μας. Να θέλουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Να γίνουμε γεφύροι, να περνούν όλοι από πάνω μας. Ας μου κάνει ο άλλος τον έξυπνο και ας με ξεγελά στα λύκα. Ο Θεός να τον συγχωρέσει. Και να μην νομίζουμε πως έτσι κακομαθαίνουμε τους άλλους. Ο πραγματικά ταπεινός μένει στη θέση του για ό,τι και να τον επενέσουν και ό,τι χαρίσματα και να έχει. Δεν ταπεινολογεί, αλλά ταπεινοφρονεί. Ενώ υπερήφανος, όταν τον ταπεινώσουν, λέει: «Δεν ήξεραν την αξία μου». Αν μας κατηγορούν για κάτι που δεν κάνανε, να χαιρόμαστε και να λέμε: «Δοξάζω σε Θεέ μου, ενώ έτσι δουλειές δεν έκαναμε, μας κατηγορούν οι συνάνθρωποι μας». Κάποιος αδελφός ήθελε να φύγει για να μονάσει, αλλά τον εμπόδιζε η ίδια η μητέρα του. Αυτός όμως δεν παρεντούνταν από το σκοπό του και έλεγε: «Θέλω να σώσω την ψυχή μου». Η μητέρα του, αν και προσπαθούσε πολύ να τον εμποδίσει, δεν τα κατάφερε και τελικά υποχώρησε στην επιθυμία του. Έφυγε λοιπόν, έγινε και μοναχός, αλλά ξόδεψε τη ζωή του με αμέλεια. Κάποτε πέθανε η μητέρα του και μετά από ένα χρονικό διάστημα συνέβη να αρρωστήσει και αυτός πολύ βαριά. Και κάποια στιγμή ήρθε σε έκσταση και αρπάχθηκε στην κρίση και εκεί βρήκε τη μητέρα του ανάμεσα στους κατάδικους. Εκείνη λοιπόν μόλις τον είδε, έκπληκτη, του λέει: «Τι συμβαίνει, παιδί μου, και εσύ καταδικάστηκες να έρθεις στον τόπο αυτό? Και πού πήγαν τα λόγια που έλεγες θέλω να σώσω την ψυχή μου?» Τροπιάστηκε πολύ βέβαια με αυτά που άκουσε και στεκόταν καταλυπημένος, μη μπορώντας να της δώσει καμία απάντηση. Οικονόμησε όμως ο φιλάνθρωπος Θεός και μετά το όραμα αυτό συνήλθε πνευματικά από την ασθένειά του. Και επειδή σκέφτηκε ότι από τον Θεό του έγινε μια τέτοια επίσκεψη, έγινε έγκλειστος και φρόντιζε από εκεί και πέρα μόνο για τη σωτηρία του, μετανοώντας και κλαίοντας για όσα στην αμέλειά του έκανε πιο μπροστά. Και τόσο μεγάλη ήταν η κατάνεξή του, ώστε πολλοί τον παρακαλούσαν να υποχωρήσει λίγο, μήπως και πάθει κάποια ζημιά από το υπερβολικό κλάμα. Αυτός όμως δεν παρηγοριόταν με τίποτε και έλεγε: «Αν δεν μπόρεσα να αντέξω τον εξευθελισμό από τη μητέρα μου, πώς θα σηκώσω κατά την ημέρα της κρίσεως την αισχύνη μπροστά στον Χριστό και τους Αγίους Αγγέλους?» Η ιστορία του γεροντικού ολοκληρώνεται ως ακολούθως. Ο μοναχός αυτός, αφού ήσε αρκετά χρόνια ακόμη επί της γης, τόση ήταν η μετάνοιά του και η εν Χριστώ διαγωγή του, που έφτασε στο σημείο να θαυματουργεί και να αποκτήσει πολλά χαρίσματα από το Θεό, μεταξύ των οποίων το προορατικό και το διορατικό. Ο εχθρός μας, αφού μεταχειριστεί όλα τα όπλα, αφήνει τελευταίο την υπερηφάνεια. Είναι το μεγαλύτερο καταστρεπτικό δηλητήριο με το οποίο ποτίζει την ψυχή μας. Την κάνει να φαντάζεται ότι γνωρίζει εκείνα που δεν ξέρουν οι άλλοι και να πιστεύει ότι ξεπερνά τους άλλους στις νηστείες και έχει περισσότερες αρετές. Το χειρότερο δε είναι ότι την κάνει να ξεχνά τις δικές της αμαρτίες. Η αιτία της υπερηφάνειας είναι η παρακοή και το ιατρικό της είναι η υπακοή. Ελπίζω να προοδεύεται σε αρετές. Και αυτό θα συμβεί αν ζήσετε με προσοχή και δεν αμελείτε την προσευχή του Ιησού. Γιατί είναι το κεφάλαιο και η αρχή όλων των αρετών. Τίποτα δεν μπορεί να προφυλάξει τόσο την ψυχή από την είσοδο του πονηρού δαίμονα, όσο νεωρά προσευχή του Ιησού και η θερμή ηκεσία. Χρωστάμε απέραντη ευγνωμοσύνη στον Κύριο, γιατί την αξία των έργων μας την καθορίζουμε κριτήριο, όχι τη σπουδαιότητα ή τη μεγαλοσύνη τους, αλλά τη διάθεση που υπάρχει μέσα μας όταν τα επιτελούμε. Η πνευματική ψυχρότητα και ξηρότητα, η ψυχική χάβνωση και αθυμία παρουσιάζονται περιοδικά στη χριστιανική ζωή με παραχώρηση του Θεού, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να αποφύγουμε την έπαρση και να οικειωθούμε σταθερά την ταπεινοφροσύνη. Βλέποντας ο Θεός ότι αυτά που κατορθώνεις εσύ με τη δύναμη τα αποδίδεις στο Θεό και αυτός με τη σειρά του σου χαρίζει τα δικά του, τα πνευματικά, τα θεία. Για να είστε αληθινά ευτυχισμένοι, πρέπει να σκέπτεστε το Θεό, τουλάχιστον όσο σκέπτεστε τους ανθρώπους. Να φοβάστε το Θεό, τουλάχιστον όσο φοβάστε τους ανθρώπους. Να τιμάτε το Θεό, τουλάχιστον όπως τιμάτε τους ανθρώπους. Να ελπίζετε στο Θεό, τουλάχιστον όσο ελπίζετε στους ανθρώπους. Να εκπληρώνετε τον νόμο του Θεού, τουλάχιστον όσο εφαρμόζετε τον ανθρώπινο νόμο. Να ζητάτε τη βοήθεια του Θεού, τουλάχιστον όσο τη ζητάτε από τους ανθρώπους. Και να δοξάζετε το Θεό, τουλάχιστον όσο δοξάζετε τους ανθρώπους. Για μας Θεοδώρα συμβούλευε τα πνευματικά της παιδιά, πως καλό πράγμα είναι η ζωή της ησυχίας. Ο συνετός άνθρωπος ησυχάζει αληθινά. Είναι σπουδαίο να ζητών ήσυχο βίο η μοναχή ή ο μοναχός και προπάντων οι νέοι. Να ξέρεις όμως ότι αν κάποιος έχει την πρόθεση να ζήσει τη ζωή της ησυχίας, έρχεται αμέσως ο πονηρός και βαρύνει την ψυχή με ακηδεία, με αδιαφορία και με λογισμούς. Βαρύνει και το σώμα με αρρώστιες, με ατονία, με λύσιμο των γονάτων και όλων των μελών. Και γενικά παραλύει τη δύναμη της ψυχής αλλά και του σώματος.
Οπότε λέει κανείς, είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να κάνω την ακολουθία μου. Όμως αν είμαστε νυφάλοι, όλα αυτά διαλύονται. Σχετική είναι και η ιστορία που ακολουθεί. Ήταν ένας μοναχός που μόλις άρχισε να κάνει την ακολουθία του, τον έπιανε ρίγος και πυρετός. Πονούσε το κεφάλι του και τότε έλεγε στον εαυτό του, «Να, είμαι άρρωστος και κάποια ώρα μπορεί να πεθάνω. Λοιπόν, ας σηκωθώ πριν πεθάνω και ας κάνω την ακολουθία μου». Με αυτόν τον λογισμό πίεζε τον εαυτό του και έκανε την ακολουθία του. Και μόλις σταματούσε η προσευχή, σταματούσε και ο πυρετός. Και πάλι την ώρα της ακολουθίας ερχόταν ο πυρετός. Και ξανά με αυτόν τον λογισμό αντιστεκόταν ο αδελφός και έκανε την ακολουθία του και τελικά νίκησε τον αρνητικό λογισμό. Θέλει λοιπόν η ησυχία, σταθερή απόφαση εγρήγορης και νύψεως, αλλά και αμετάκλητη προσπάθεια να καλλιεργούμε τις αρετές και να πολεμούμε τα πάθη μας. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα, «Ποιο καλό πράγμα υπάρχει για να το κάνω και να βρω ζωή μέσα σε αυτό?» Και ο γέροντας του απάντησε, «Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον Αβάνη Στερεό το Μεγάλο, τον φίλο του Αβάντονιου, ποιο θεωρείται έργο καλό για να το κάνω. Και εκείνος του είπε, όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος και είχε το Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις να θέλει ψυχή σου, που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αυτό κάνει και κράτα άγρυπνη την καρδιά σου». Όσα ακούσατε είναι από το γεροντικό του Αγίου Όρους.